Ανάσταση έκανε φέτος η τουριστική αγορά, αφού κατά την πασχαλινή περίοδο ταξιδιωτικοί πράκτορες και ξενοδοχειακές μονάδες δούλεψαν και με το παραπάνω. Χιλιάδες Κύπροι επέλεξαν να περάσουν τις γιορτές εκτός Κύπρου, με την αύξηση από την αρχή του έτους, περιλαμβανομένης και της πασχαλινής περίοδου, να αγγίζει το 20% τόσο για τον εξερχόμενο όσο και τον εισερχόμενο τουρισμό. Αρκετοί Κύπροι έχουν ταξιδέψει στο εξωτερικό, κυρίως στην Ελλάδα, αλλά και σε διάφορες άλλες χώρες της Ευρώπης. Θεωρώ ότι η αύξηση είναι πολύ σημαντική. Νιώθουμε ότι το κλίμα έχει αλλάξει η διάθεση των Κυπρίων τα τελευταία 2 χρόνια και ταξιδεύουν συχνά πλέον στο εξωτερικό. Οι τιμές είναι πολύ ελκυστικές τόσο και στα αεροπορικά εισιτήρια όσο και στα ξενοδοχεία. Την ίδια στιγμή, σε πολύ υψηλά επίπεδα ήταν και η πληρότητα των ξενοδοχείων το τρίμερο του Πάσχα, ένεκα και της αύξησης του εισερχόμενου τουρισμού, γεγονός που οφείλεται στο ότι φέτος το Ορθόδοξο με το Καθολικό Πάσχα συνέπεσαν. Την τιμητική τους είχαν φέτος η Πάφος και η Ελεύθερη Επαρχία Μοχώστου, στις οποίες οι ξενοδοχειακές μονάδες ήταν σχεδόν πλήρεις. Και μπορεί η πασχαλινή περίοδος να έφτασε σιγά σιγά στο τέλος της, ωστόσο οι προοπτικές και για την καλοκαιρινή σεζόν διαγράφονται αισιόδοξες. Με τους αυξημένους προγραμματισμούς που έχουν γίνει για φέτος το καλοκαίρι, είμαστε, θα έλεγα, αρκετά αισιόδοξοι ότι θα έχουμε συνέχεια των θετικών προσήμων, τόσο στις τουριστικές μας αφίξεις, όσο και στα έσοδα από τον τουρισμό. Μετά και την περσινή ιστορική επίδοση του κυπριακού τουρισμού, με αφίξεις 3,2 εκατομμυρίων τουριστών και έσοδα που έφτασαν τα 2,4 δισεκατομμύρια, ο Ζαχαρίας Ιωαννίδης δεν αποκλεί το φετινό καλοκαίρι να καταγραφούν νέες επιδόσεις ρεκόρ για τη χώρα μας.